Δεν το κορόιδευα. Και δυνατό σώμα. Έτσι. Άμα κορόιδευα κάτι θα έλεγα άμα είναι για φαΐ μην πας. Παιδιά, Αρούλη, μπράβο. Το πρόσεξες έτσι. Άμα δεν είναι για φαΐ, θα μιλήσε μας. Θα μιλήσω. Για να δει όλα τι έγινε. Λοιπόν, είδατε, αν θέλεις αυτό, αυτό είναι τόσο σεξι και όποιος αντέξει. Άσε τώρα. Αυτό είναι ελληνική ταινία. Είναι, πώς το έλεγε εκείνο το τραγουδάκι? Ποιο? Είναι το στρώμα μου μονό. Α, ποιο? Μπράβο, αυτό. Αυτό δεν έλεγε, εδώ για λίγα άλλα, δεν πειράζει. Κόρη μου σοσιαλίστα, αλλά ήταν αυτό πιο Για το φαγητό τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα σου πει η κυρία, διαφωνούμε με το Θέμη. Γιατί, από το πρωί φαντάζομαι. Από χθες θα έλεγα. Όταν εγώ είπα ότι γενικά ο Αλεξάνδρου είναι ο αρχηγός των bullying εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, προς Θεού, εναντίον του Μαυρίδη. Θυμάσαι όταν έπεσε η στέγη που ήταν ο πρώτος που το ξεκίνησε και μετά επί 10 λεπτά όλοι ένας-ένας βαρούσαν το Μαυρίδη. Βαρούσαν, ναι, λεκτικά ρε αγάπη μου. Ένα βαρούσαν και εντός εισαγωγικών, παιδιά, θα το διευκρινίζω. Λοιπόν, χθες, όταν κερδίζουν για πρώτη φορά, γιατί ήταν εξαιρετικός και ο Αλεξάνδρου και ο Αναδιώτης, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Λοιπόν, πάει ο Αναδιώτης, συγχαίρει τον Αλεξάνδρου, το δέχεται. Πάει ο Μαυρίδης και του λέει ο Αλεξάνδρου, άστα αυτά τώρα, κατέβασε με γρήγορα. Ναι, ρε, αυτό ήταν ωραίο. Είναι ψυχολογία σου ζουμέλο, Μαυρίδης. Αυτό ήταν ωραίο. Αλήθεια. Μετά από κάτω, λίγη με συγγνώμη τώρα, έρχεται σε φυλάει ο Θέμης. Ναι, Κλεοπάτρα μου, αν είχα κερδίσει. Έρχομαι σε φυλάω εγώ και με σπρώχνω. Αν είχα κερδίσει τη μόνα στην τσίτα και αρχόσουν κοντά, σου λέγα φύγε γρήγορα. Γιατί δεν το έπρεπε. Για να μην έρθουν και οι υπόλοιποι. Να πάει και η Μαντών, αρχίζει να ρουλιάζει μία ώρα εκεί. Γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ βλέπω κάτι πίσω. Παιδιά, υπάρχει, φαίνεται η κόντρα του Αλεξάνδρου με Μαυρίδη. Δηλαδή, εντάξει, έχει δίκιο η Κλεοπάτρα, φαίνεται. Δεν γίνεται να διώξει να πηγαίνει και να πλέει. Δεν έχουν να φάνε. Έχουν τελειώσει τα φαγητά του. Βρέχει. Και ξενύχτησε και όλο το βράδυ ο Γιώργος για να του προστατεύει από το σκύλο που μπορεί να ήταν και λύκο. Έχουν το χιούμορ του.